είσαι στο χώρο σου, εκεί που νομίζεις ότι είναι η καλύτερη θέση ενεργειακά για σένα αυτή τη στιγμή, και μείνε με κλειστά τα ματάκια αναπνέοντας. Αναπνέεις με κλειστά τα μάτια και νιώθεις το σώμα σου, είσαι σε καθιστή θέση. Συνέχισε να αναπνέεις και βάλε τα χεράκια σου πάνω στα γόνατά σου. Το δεξί χέρι να κουμπάει το δεξί σου γόνατο και το αριστερό χέρι να κουμπάει το αριστερό σου γόνατο με τις παλάμες σου. Το εσωτερικό από τις παλάμες σου να κουμπάει πάνω στα γόνατά σου. Και άρχισε να συνδέεσαι με την κατάσταση που θες να θεραπεύσεις. Αν τώρα που κάθισες κάτι άλλαξε και βγήκε κάτι άλλο επάνω για θεραπεία, επέλεξε τι από τα δυο θέλεις. Αυτό που είχες βάλει στην αρχή στο μυαλό σου ή αυτό που βγαίνει τώρα μέσα από τη ροή. Δες λοιπόν αυτή την κατάσταση που έβαλες σφαιρικά, χωρίς να συνδέεσαι ακόμα με το συναίσθημα. Απλά συνδέεσαι με την κατάσταση. Και αρχίζεις να στρέφεις αργά τη δεξιά σου παλάμη προς τον ουρανό, πάνω στο γόνατο. Και σιγά σιγά θα φέρνεις μέσα στη δεξιά σου παλάμη όλα τα γεγονότα που συνδέονται με αυτή την κατάσταση, ένα-ένα. Τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει, που δεν σε αφήνει να πάρεις βαθιές ανάσες και αφορά την κατάσταση? Ποιο συνέστημα είναι αυτό που κυριαρχεί? Εγκατάλειψη, φόβος, ματέωση? Νιώσε και φέρε κάθε τι δύσκολο, αρνητικό που συνδέεται με αυτή την κατάσταση στη δεξιά σου παλάμη. Υποδέχεσαι στη δεξιά σου παλάμη τη δυσκολία της κατάστασης. Με κλειστά τα μάτια νιώθεις το συναίσθημά σου. Μπορεί να εκδηλωθεί και με σωματικό τρόπο στο σώμα σου. Μπορεί να βγει κάποιος πόνος, μία ένταση, φαγούρα, οτιδήποτε. Μείνε συγκεντρωμένη στην κατάσταση και στα δύσκολα συναισθήματα που έχεις μέσα από αυτήν. Μπορεί να είναι παραβίαση, μπορεί να είναι ενοχές, μπορεί να νιώθεις ότι δεν είσαι επαρκής, ότι δεν είσαι άξια. Βάλ τα όλα, ό,τι νιώθεις, το μεταφέρεις σιγά σιγά στο δεξί σου χέρι. Και αναπνέεις. Επέτρεψε στο συναίσθημά σου να εκφραστεί.
κυριαρχεί μετά η λύπη σου. Φέρτη στο δεξί σου χέρι. Ανέπνευσες όλα τα συναισθήματα που αναδύονται καθώς τα μεταφέρεις στο δεξί σου χέρι, στη δεξιά σου παλάμη. Και δώσε χρόνο. Όσο περισσότερο συνδέεσαι με την κατάσταση, όσο περισσότερο αναπνέεις, τόσο πιο εύκολα αναδύονται τα συναισθήματα. Αναπνοή. Αναπνέεις. Παραμένεις εκεί συγκεντρωμένη σε ό,τι νιώθεις. Αν το σώμα σου αντιδρά με κάποιο τρόπο, αποδέξου το. Τον πόνο σου, την έντασή σου, τη θλίψη σου, ακόμα και δόνηση αν βγαίνει, αποδέξου το. Και μείνε συγκεντρωμένη στα συναισθήματα που αναδύονται και στη μεταφορά τους στη δεξιά σου παλάμη. Σου το πώς ένιωθες τότε όταν συνέβαιναν όλα αυτά τα γεγονότα. Σε επηρεάζουν ακόμα, με ποιο τρόπο κοντένουν τις ανάσες σου, δημιουργούν δυσκολία στη ζωή σου. Αλλά μη σταθείς στη δυσκολία. Αυτή τη στιγμή μπορείς, έχεις τη δύναμη, έχεις τη δυνατότητα να πάρεις το μάθημα μέσα από αυτή τη δύσκολη εμπειρία. Με ποιο τρόπο όλες αυτές οι δυσκολίες σε ενδυναμώνουν. Τι μπορείς, με ποιο τρόπο μπορείς να δεις τον εαυτό σου μέσα από αυτές τις δυσκολίες. Νιώσε, παρατήρησε. Έμαθες μέσα από αυτή τη δυσκολία, πώς ενδυναμώθηκες. Τις περισσότερες φορές οι δύσκολες καταστάσεις μπορεί να είναι πολύτιμοι δάσκαλοι.
μας κάνουν να δουν τον εαυτό μας βαθιά και να συνειδητοποιήσουμε πραγματικά τη δύναμή μας, αρκεί να μην μείνουμε στο πρώτο πεδίο, στο πρώτο επίπεδο, να μπούμε πιο βαθιά μέσα σε αυτές και να βρούμε το θεραπευτικό κλειδί με ποιο τρόπο αυτή η εμπειρία, αυτές οι δυσκολίες σε μεταμόρφωσαν, σε μεταμορφώνουν ακόμα. Και αφήνεις όλα αυτά τα συναισθήματα στο δεξί σου χέρι και σιγά σιγά στρέφεις την προσοχή σου στην αριστερή σου παλάμη και την ανεβάζεις ακουμπώντας την πάνω στο αριστερό σου γόνατο, την ανεβάζεις να βλέπει ουρανό. Και τώρα εδώ στην αριστερή σου παλάμη θα φέρεις όλα τα θετικά συναισθήματα που είχες εκείνη τη χρονική διάρκεια ταυτόχρονα με τη δύσκολη εμπειρία. Ποια θετικά συναισθήματα είχες? Υπήρχε κάπου εκεί η χαρά? Υπήρχε κάπου εκεί ανάμεσα η αναγνώριση? Μπορεί να μην ήταν από το ίδιο πρόσωπο, δεν έχει καμία σημασία. Τα συναισθήματα τα δικά σου, τα θετικά που είχες εκείνη τη χρονική περίοδο. Υπήρχε αγάπη, υπήρχε αγκαλιά. Νιώσε με κλειστά τα ματάκια και ένα-ένα αυτά τα θετικά συναισθήματα τα τοποθετείς στην αριστερή σου παλάμη. Υπήρχαν κάποιοι που σας αγαπούσαν και σας έδειχναν την αγάπη τους. Όλα τα θετικά συναισθήματα. Υπήρχε παιχνίδι εκείνη την περίοδο ή τώρα. Δες όλες τις θετικές εμπειρίες που είχες ταυτόχρονα με το δύσκολο θέμα. Παρατήρησε με ποιο τρόπο αυτά τα θετικά συναισθήματα σε μεταμόρφωναν και σε ενδυνάμωναν. Τι σου χάρισαν, με ποιο τρόπο σε μεταμόρφωσαν. Και μπορεί η απάντηση να έρθει και σαν πρώτη σκέψη στο μυαλό σου. Και συνέχισε να αναπνέει, καθώς φέρνεις ένα-ένα τα θετικά συναισθήματα στο αριστερό σου χέρι. Τι μάθημα πήρες από τις εμπειρίες τις δύσκολες που έβαλες στο δεξί σου χέρι? Μήπως διδάχτηκες υπομονή, κατανόηση? Μήπως άρχισες να αναγνωρίζεις κάποιες ποιότητες που δεν αναγνώριζες παλιότερα? Και τι διδάχτηκες από τα θετικά συναισθήματα? Μήπως διδάχτηκες ότι αξίζεις τη χαρά, την αγάπη, ότι μπορείς να ρέεις και να
σε πιο εύκολες καταστάσεις και να μην μένεις στο πρόβλημα. Νιώσε. Αναπνέεις βαθιά και σιγά σιγά αρχίζεις να σηκώνεις τα δυο σου χέρια. Το ένα με τα μαθήματα που πήρες από τις δύσκολες εμπειρίες και το άλλο με τα δώρα, τα μαθήματα που πήρες από τις εύκολες εμπειρίες. Και αρχίζεις να πλησιάζεις τα δυο σου χέρια μπροστά στην καρδιά σου, χωρίς να βιάζεσαι. Αναπνέεις βαθιά και πλησιάζεις τα χέρια σου. Ενώνεις πρώτα χαμηλά στους καρπούς και μετά κλείνεις μία κούπα τα χέρια σου και αρχίζεις να στέλνεις την αναπνοή σου στα δυο σου χέρια. Δεν κάνεις τίποτε άλλο. Οι θετικές και οι δύσκολες εμπειρίες αναμειγνύονται και εσύ απλά αναπνέεις χωρίς να πιάνεσαι ούτε από τις πρώτες ούτε από τις δεύτερες. Αναπνέεις στα δυο σου χέρια. Τα έχεις κοντά στην καρδιά σου και αναπνέεις βαθιά, συνειδητά. Στέλνεις την ανάσα σου εκεί. Καθώς αναπνέεις τα δυο σου χέρια, μπορεί να έχεις την εικόνα σου στην εσωτερική σου οθόνη, να δεις ένα χρώμα, ένα σχήμα, ένα σύμβολο. Μπορεί να ακούσεις έναν ήχο. Μπορεί απλά να έχεις μια αίσθηση. Και είναι εντάξει, μπορεί να μην έχεις και τίποτα. Και αυτό είναι εντάξει. Συνέχισε να αναπνέεις ανάμεσα στα δυο σου χέρια. Αν έχει ήδη παρουσιαστεί το σύμβολο, το θεραπευτικό σου σύμβολο, που είναι μόνο για σένα, αναπνέεισε αυτό. Το γεμίζεις με την ανάσα σου και συνδέεσαι μαζί του. Αν δεν έχει παρουσιαστεί κάτι, δεν πειράζει. Συνεχίζεις να αναπνέεις ανάμεσα στις παλάμες σου. Φαντάζεσαι ότι η αναπνοή σου γεμίζει τις παλάμες σου. Μείνε για λίγο εκεί και ανέπνεε στο χώρο που υπάρχει ανάμεσα στα δυο σου χέρια ή στο σύμβολο το οποίο έχει παρουσιαστεί. Όσο περισσότερο αναπνέεις, τόσο περισσότερο το σύμβολο μαζεύει θεραπευτική ενέργεια για σένα. Είναι το θεραπευτικό σου σύμβολο και ενδυναμώνεται με θεραπευτική ενέργεια όσο περισσότερο αναπνέεσαι αυτό. Μπορεί να έχεις την αίσθηση ότι πάλεται ανάμεσα στα δυο σου χέρια. Μπορεί να έχεις την αίσθηση ότι μεγαλώνει ανάμεσα στα δυο σου χέρια. Είναι εντάξει ό,τι αίσθηση και να έχεις.
Συνεχίζεις να αναπνέεις κρατώντας τα δύο σου χέρια κοντά στην καρδιά σου. Και έφτασε η στιγμή να μεταφέρεις αυτό το σύμβολο και να το βάλεις μέσα στην κοιλιά σου. Κατεβάζεις κάτω τα χεράκια σου, ακουμπάς την κοιλίτσα σου και οραματίζεσαι ότι το σύμβολο μπαίνει μέσα και γεμίζει την κοιλιά σου και αρχίζει να ακτινοβολεί θεραπευτική ενέργεια. Με οποιαδήποτε μορφή θέλει εκείνη παρουσιάζεται, θεραπευτική ενέργεια βγαίνει από το σύμβολο και γεμίζει όλη την κοιλιά σου. Με κλειστά τα ματάκια νιώθεις αυτή την ενέργεια ή μπορεί να έχεις την εικόνα του τι συμβαίνει στην εσωτερική σου οθόνη. Μείνε εκεί να παρατηρείς και να αναπνέεις. Σύμβολο που έβαλες μέσα στην κοιλιά σου είναι μια αποθήκη θεραπευτικής ενέργειας και όποτε το χρειάζεσαι μπορείς να συνδέεσαι μαζί του και να νιώθεις τη θεραπευτική του ενέργεια. Αυτό το σύμβολο είναι η μεταμορφωτική θεραπευτική εμπειρία της κατάστασης η οποία σε δυσκόλευε. Παρέμεινε εκεί σε σύνδεση με το σύμβολο για όσο χρόνο θέλεις και μετά όταν νιώσεις ότι ήταν αρκετά και έρθει στο εδώ και τώρα, όχι ακόμα, μη βιάζεσαι, μείνε εκεί. Τότε μπορείς να το ζωγραφίσεις. Και να το πάρεις μαζί σου το βράδυ στο κρεβάτι σου. Να το βάλεις στο πορτοφόλι σου και να κυκλοφορείς μαζί του. Για να συνδέεσαι, να θυμάσαι και να συνδέεσαι με τη θεραπευτική του ενέργεια. Αν πάλι δεν είδε σύμβολο, δεν πειράζει. Παρέμεινε εκεί με τα χεράκια πάνω στην κοιλίτσα να νιώθεις απλά την ενέργεια της σύνδεσης και μια επόμενη φορά που θα κάνεις τη διαλογιστική αυτή αυτοθεραπεία θα παρουσιαστεί και το σύμβολο. Παρέμεινε λίγο ακόμα συνδεδεμένη με τη θεραπευτική ενέργεια στην κοιλιά σου. Νιώσω ότι σε γεμίζει εμπιστοσύνη, ασφάλεια, ότι σε ενδυναμώνει, σε αφυπνίζει, σε ενεργοποιεί. Παρέμεινε εκεί. Αν σου άρεσε αυτός ο διαλογισμός, μπορείς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube ώστε να ενημερώνεσαι για όλους τους διαλογισμούς καθώς και τις ταντρικές πρακτικές που ανεβάζω. Είμαι η Δέσποινα Παλαμάρη και σε ευχαριστώ που παρακολούθησες το διαλογισμό μαζί μου.